Η ασυλία για μένα είναι γιατί δεν μαγείρεψα, οπότε δεν έκανα εγώ μαγείρικα λάθη. Να λες, είναι αρχηγός. Και δεν είδα την αντίληψη. Δεν είχες κάποια αντίληψη. Δεν είδα κάποια αντίληψη παραπάνω από τα παιδιά που ήθελα. Μιλάς για τους υπαρχηγούς σου. Γενικά. Αναφέρθηκε σε ποια παιδιά δεν είχαν αντίληψη. Τα παιδιά τα οποία γυρίσανε και του είπανε αυτό το ψάρι είναι λάθος. Θες να το κάνουμε αυτό και αυτό. Όχι, δεν θα το κάνουμε. Έτσι θα. Αυτή δεν ήταν η αντίληψη. Ελίσεις σου δόθηκαν. Δεν τις άκουγες. Απλά το παίζω safe αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να βγω. Αυτό είναι διαφορετικό. Αν κάποιος σου πειράζει, ζητάω συγγνώμη. Το θέλω, είμαι safe. Λες και με 5 χρονών, όλο αυτό το φαγητό δικό μου τελειώσει. Μου φάνε το μπιφτέκι μου. Δεν κάνεις. Καταρχάς και δεν θα νικήσει κιόλας. Σε υπογράφω, όποιος θέλει, βάζω συμβόλαιο ότι δεν πρόκειται να νικήσει το Μάστα Σεφ Ιωάννης. Όποιος και να το πάρει, όπου και να φτάσουμε, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Για τον λόγο του ότι δεν έχει τα. Να κάτσε να μαγειρέψει και να δει τα μάτια του αντιπάλου σου. Αυτό σημαίνει ότι φοβάται. Γιατί είναι κότα. Συνειδητοποιώ ότι παίζει στρατηγικά το παιδί. Μπορεί να αισθάνθηκε ότι απειλήθηκε, μάλλον, ή μπορεί να έχει παιχτεί κάτι άλλο πίσω από την πλάτη μου. Τι να σας πω, δεν τα ξέρω. Γιατί δεν θέλει να πάει στο τελικό, οπότε θα κάνει ό,τι το συμφέρει. Ο καθένας ό,τι το συμφέρει, δεν κάνει εδώ. Θεωρείς λάθος δηλαδή να πάρει μια σιλιά. Θέλω να το συζητήσουμε μετά, δεν θέλω να το συζητήσουμε. Μαζί σου. Τώρα. Είναι εύκολο να ρίχνεις τις ευθύνες στους άλλους. Και ωραία, δεν σεβάστηκε σε εμάς. Αυτούς τους ανθρώπους που έξω σε βλέπουν, τους έχεις σκεφτεί ποτέ. Είσαι επαγγελματίας, θα έπρεπε να ντρέπεσαι για αυτό που κάνεις. Με τι μούτρα θα πας να διοικήσεις μια ομάδα. Θα βγει το ψάρι από το πάσο και τι θα τους πεις. Δεν το έκανα εγώ. Αυτός το έκανε. Ας με διαψεύσει οποιοδήποτε. Όταν ακούσα από έναν αρχηγό ότι παιδιά, αν γίνει και αν γίνουν τα λάθη που είχαμε στο μυαλό μας, βγαίνω πρώτος στον τάκο. Βγαίνεις πρώτος στον τάκο. Χρησιμοποίησα το πλεονέκτημα από μέρος. Δεν διαφωνώ. Είχε πει ο Ιωάννης ότι σε περίπτωση αν που. Αν δεν έχω το πλεονέκτημα σε περίπτωση που χάσουμε, βγάλετε με στον τάκο. Εφόσον έχω το πλεονέκτημα, χρησιμοποιώ το πλεονέκτημα. Ο στόχος μου είναι τελικός. Δεν ήξερες καν για το πλεονέκτημα. Δεν θυμόμουν να κάνει το πλεονέκτημα, ισχύει. Δεν ήξερα. Δεν έβλεπες καν Masterchef. Τώρα το μάθες. Συγγνώμη. Είμαι πρώτος που το λέω. Ήξερα ότι υπήρχε πλεονέκτημα. Ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει πλεονέκτημα. Ότι δεν ήξερα τι είχα πλεονέκτημα εγώ. Ναι. Αυτό λες ότι δεν ήξερα. Αυτό τους είπες πριν λίγο, ρε Γιάννη. Δεν ήξερα ποιο είναι το πλεονέκτημα. Είπα ότι είναι η ασυλία για μένα και να υποδείξω κάποιο παίχτη και έτυχε να λέει και τα δύο από αυτά που είπα. Άρα αποδεικνύω ότι ήξερα ποιο είναι από αυτό που ήταν. Εφόσον έχω το πλεονέκτημα, παίρνω το αποτέλεσμα. Εντάξει, όλα καλά. Είτε σ' αρέσει, όχι. Όλα good. Δεν περίμενα τίποτα. Από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει το πρωί πριν 6 ώρες και μας είπε ότι ξέρετε κάτι, παιδιά. Ο πρώτος που θα με βγάλετε, όχι ο πρώτος που θα βγω, ο πρώτος που θέλω να ψηφίσετε είμαι εγώ. Και γυρνάει και λέει ότι αν είχα την ασυλία, πα***, είχες ασυλία. Δεν έβλεπες Masterchef από την αρχή. Δεν ήξερες ότι υπάρχει ασυλία. Σε ποιον να πουλάς. Κάτω στο νησί έχουμε μάθει όταν λέμε κάτι, να κρατάμε το λόγο μας, να το στηρίζουμε. Όπου κι αν είσαι, να είσαι σωστός και τίμιος και να κερδίζεις με το κεφάλι ψηλά. Δηλαδή θεωρείς ότι δεν είναι έτοιμο αυτό που έκανα. Δεν κάθομαι ούτε να κρίνω ούτε τίποτα. Ο καθένας διαλέγει τι είναι υπόλογος των πράξεών του και όχι με αυτό που λέει. Αν οι πράξεις μας αναιρέσουν τα λόγια, ποιο το νόημα τότε να μιλάμε. Είμαι όχι απλά νευριασμένος, ξενερωμένος. Αυτές είναι πουστσ***, με λίγα λόγια. Είναι θεωρώ ότι επειδή όλοι ξέραμε ότι ο Αντώνης δούλεψε πάρα πολύ δυναμικά, και πάρα πολύ μεθοδικά, θα του έδινα γι' αυτό το λόγο την ασυλία για να μην πάει στον τάκο. Γιατί αυτή τη στιγμή το έδινα ότι αυτό είναι αυτό. Αυτό. Οι υπόλοιποι παίκτες θα ψηφίσουμε όλοι. Αυτό. Αντώνης, και είναι άδικο. Ο Αντώνης δηλαδή δεν έχει τη δυναμικότητα σαν μάγειρας να το παλέψει μόνος του. Όχι, ναι, ήταν αυτός, ήταν αυτός τον οποίο δεν άκουσες να κάνετε το. Αυτό που είπες πριν την αντίληψη την είχε. Εσύ τελείωσε τη δυνατότητα να το παλέψει. Βγάλετε με σάντρα. Με συγχωρείτε πραγματικά σαν αρχηγός. Οκ, πραγματικά με συγχωρείτε σαν αρχηγός. Όπως λέει και μια ψυχή, συγγνώμη που επεμβαίνω. Ναι. Με 17 συγγνώμες δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι. Μπράβο. Ευχαριστώ, Εμείς ευχαριστούμε. Ή θα βγάλετε τον Αντώνη που είχε, ας πούμε. Θα βγάλετε τον Αντώνη, ας πούμε, σέντρα. Ήταν το πιάτο με τη χαμηλότερη βαθμολογία, θα έπρεπε να το λάβουμε υπόψη. Okay. Όπως θα βγάζαμε και εσένα που έκανες λάθος σε κάποιες συνταγές και κάποιες συμβουλές. Εγώ δεν θεωρώ ότι η απόφαση του Γιάννη είναι λάθος. Ποιος ρώτησε εσένα, επιχειρήματα που εξέφρασε ίσως ήταν λάθος διατυπωμένα. Μπορεί και αυτό. Δεν τον αντιπροσωπεύουν αυτά που είπε και είμαι σίγουρη ότι τα έχει μετανιώσει. Απλά είναι αργά, ας πούμε, για να πάρει κάτι πίσω. Το θέμα δεν είναι τι είπε τώρα. Το θέμα ήταν τι είχε πει σε εμάς όλους εχθές και σήμερα το πρωί. Για μένα ο πιο αδύναμος κρίκος στην ομάδα μας είναι η Μαρία, όχι η Χριστίνα. Δεν την έβγαλε γιατί της έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Γι' αυτό δεν έβγαλε τη Μαρία και έβγαλε τη Χριστίνα. Και τη Χριστίνα τη φοβάται.
Και γιατί ήξερε ότι αν δεν είναι η Χριστίνα υποψήφια και βάλει κάποια άλλη, μπορεί να ψηφιστεί και η Μαρία. Δεν ξέρω αν εσέρνει το καράβι. Το μόνο σίγουρο ότι είναι τον εσέρνει από τη μύτη. Και εάν τα πράγματα δεν μπορέσουν να τροποποιηθούν μέχρι τη διαδικασία ασυλίας να σωθεί τουλάχιστον ο Αντώνης, δηλώνω και ποταγά, ξέρω ποιο είναι το πρώτο άτομο που θα ψηφίσω. Και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να έχει αντίρρηση. Δεν μ' αρέσει το Γιαννάκι μου, ακούγεται υποτιμητικό. Κραγιόζει, κραγιόζει.